Καλημέρα. Τι λέει άλλον ο πολιτής, δηλαδή, Δεν πριν από διαβάσατε το πρώτο. Θα το διαβάσω. Δημοσκόπηση λέει: Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος φαίνεται να κλειδώνει τη θέση του στο τριπρόσωπο, αφού είναι πρώτος με διαφορά. Η πιο ενδιαφέρουσα μάχη είναι αν ο Πάφου Γεώργιος διαθέτει τη δυναμική να φτάσει και να ξεπεράσει τον Ταμασού ή η Βασίλειος και Νεόφυτος να καταφέρουν να κερδίζουν θέση στο τριπρόσωπο εις βάρος του Γεώργιου. Και μόνο το 40% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δείχνει ενδιαφέρον. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο κόσμος, κύριε Κυριακού μου, ενδιαφέρεται τελικά για τις αρχιεπισκοπικές ή δεν ενδιαφέρεται? Εγώ έχω δηλώσει από καιρόν ότι περιμένω έναν 35 με 40%. Περισσότερο δεν περιμένω. Μάλιστα. Θα είναι λίγο κάτω από 40% το ενδιαφέρον του κόσμου. Ενδιαφέρεται γιατί αυτούς τουλάχιστον τους έχουν κινητοποιήσει τα επιτελεία, οι ήδη υποψήφοι, γίνεται ο χαμός το θέμα της προσπάθειας να επηρεάσουν κόσμο να πάει να ψηφίσει. Α, έχει έντονο παρασκήνιο ότι... δηλαδή, έχει έντονο παρασκήνιο. Ναι, και όχι μόνο έντονο παρασκήνιο, αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω πράγματα που θα χαμηλώσουν και λίγο το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Το κράτησαν μέχρι τώρα καλά, βέβαια λέγονταν διάφορα στα κρυφά, αλλά τώρα θα βγουν πολύ περισσότερο στην χωρίς προσπάθεια να μας πείτε ονόματα και διευθύνσεις. Τι βγαίνει δηλαδή, χωρίς να μας πείτε ονόματα και διευθύνσεις, τι ακριβώς παραδείγματος υπάρχει? Παραδείγματος χάρη βγήκε ηχητικό που αφορούσε παλαιότερα υποθέσεις που κατέληξαν στα δικαστήρια αλλά λύθηκαν και όμως επανήλθεν. Όχι, αυτό ήταν συγκεκριμένο, το ακούσαμε. Ναι. Ήταν από την υπόθεση δίθετου προσιλητισμού που κρίθηκε στο δικαστήριο αυτό και έχει τελειώσει. Ναι. Και όμως επανήλθε την προσπάθεια να επηρεάσουν κόσμο. Αυτά τα πράγματα δεν συνάδουμε εκκλησιαστικό ήθος, όπως και να το κάνουμε. Απλά λέω ότι επειδή πολύ σωστά έχετε τονίσει ότι υπάρχουν φόβοι το ποιοι θα είναι στο τριπρόσωπο. Αν και εγώ δεν νομίζω ότι έτσι που το θέτει εκεί η εφημερίδα, εάν ο Πάφου διεκδικεί να είναι δεύτερος, τότε ο τρίτος είναι σίγουρα ο Ταμασού. Δηλαδή, από τη στιγμή που διεκδικεί ο Πάφου να είναι δεύτερος, πώς θα το φτάσουν η Μόρφου και Κωνσταντίας, είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι τις δύο πρώτες θέσεις πάμε για Αθανάσιον Ισαΐαν και παίζεται η τρίτη θέση που η οποία πιστεύω και εκεί κλειδώνει με τον Πάφου Γεώργιο. Μάλιστα. Απλά αυτό που λέω είναι δεν είναι ανάγκη να φτάσουν σε πολύ ένταση και αντιπαράθεση τα πράγματα, γιατί αύριο πρέπει να βρεθούν μέσα στη Σύνοδο να εκλέξουν Αρχιεπίσκοπο και μετά από τη Σύνοδο έχουν να εκλέξουν Μητροπολίτη της καινοδύσας θέσης και έχουν να συνυπάρξουν. Θα συνυπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, και θα πρέπει να δούμε την Ιερά Σύνοδο να είναι ενωμένη, μαζί σε όλα, υποτίθεται. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Όχι, και να λειτουργεί η Ιερά Σύνοδος, Κατερίνα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο καθένας κάνει από μόνος του ό,τι θέλει, ουσιαστικά χωρίς να ελέγχεται από την Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος είναι να παίρνει αποφάσεις για οικονομικά, να παίρνει αποφάσεις δεν ξέρω εγώ για ποια θέματα άλλα, αλλά δεν έβαλε ποτέ κάτω το θέμα συμπεριφοράς μελών της που μπορεί να προκαλούν, μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στο πίμνιο. Και είναι, η Σύνοδος είναι πάνω απ' όλα. Και κάποτε πρέπει να υπάρξει Σύνοδος, γιατί μέχρι τώρα, παρόλο ότι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος είχε την πρωτοβουλία να κάνει πλήρη Σύνοδο, η πλήρη Σύνοδος δεν λειτουργήσε όπως θα θέλαμε. Ναι. Μετά και επειδή της... μπαίνουμε... Ναι. Ναι, πείτε μου. Ναι, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα είναι επαναλαμβάνω δύσκολη, το θέμα της πολιτικοποίησης των αρχιεπισκοπικών εκλογών έχει φτάσει λίγο στα άκρα. Είναι αλήθεια ότι κόμματα, και αυτό το βλέπουμε από μέλη των κομμάτων που υποστήριζαν κάποιον και τώρα έχουν αλλάξει. Έχουμε τέτοια, μάλιστα, ναι. Και υποστηρίζουν κάποια άλλο, γιατί δόθηκε εντολή από πάνω ότι εμείς πάμε και αυτόν. Γι' αυτό είναι λίγο τα πράγματα θολά ως προς τα αποτελέσματα, γιατί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το πράγμα μέχρι το τέλος.
Ξέρω συγκεκριμένους ανθρώπους που είχαν ταχθεί με τον Α και τώρα είναι ταγμένοι με τον Β, γιατί δόθηκε εντολή από την ηγεσία του κόμματος ότι θα υποστηρίξουμε αυτόν για κάποιους λόγους. Για να μας υποστηρίξει και εμάς τις προεδρικές, ας πούμε. Ναι, και στις προεδρικές, αλλά συμπίπτουν και οι θέσεις μας, το εθνικό θέμα, από εδώ, από εκεί κτλ. Μάλιστα. Πάντως, μετά τις προεδρικές, τα κόμματα ή υποψήφοι, τέλος πάντων, που δεν θα εκλεγούν και δεν θα είναι κυβέρνηση, θα είναι αντιπολίτευση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, με τις αρχιεπισκοπικές εκλογές, δεν γίνεται μέσα στην Ιερά Σύνοδο να έχουμε αντιπολίτευση. Δεν θα λειτουργεί τίποτε ίσως τώρα. Ναι. Ναι. Και όμως κάποια αντιπολίτευση υπάρχει και μέσα στη Σύνοδο. Ναι. Εξαρτάται βέβαια. Ναι, εκεί περισσότερο είναι περιστασιακά τα πράγματα. Εξαρτάται από τα θέματα που συζητούν. Υπάρχουν πλειοψηφίες, υπάρχουν μειοψηφίες, υπάρχουν εντάσεις. Είναι ένα σώμα και καλά κάνει που λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, δηλαδή ζωντανά. Mm. Από εκεί και πέρα όμως έχει ευθύνη πρώτα-πρώτα να βλέπει τα του οίκου της. Ναι. Και μετά να απευθύνεται προς τα έξω και να βλέπει και έξω τι γίνεται. Μέχρι τώρα τα του οίκου μας δεν τα πολύ βλέπαμε, τα αφήναμε και ασχολούμαστε με τους άλλους. Είναι καιρό να βάλει βάσεις η Ιερά Σύνοδος σε κάθαρους κανόνες και κανονισμούς λειτουργίας που να τους κοινοποιήσει και στον κόσμο και να ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ιερά Σύνοδος. Ναι. Γιατί είναι το ανώτατο εκκλησιαστικό όργανο, δεν είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος προεδρεύει τη Σύνοδο. Μπορεί η Σύνοδος όποτε θέλει να πάρει αποφάσεις που να αντίκειται στη θέληση του Αρχιεπισκόπου. Αυτό είναι σίγουρο. Και να τηρούν και του εκείνο των ευλογημένων των καταστατικών χάρτων που έχουν ήδη υπογράψει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και 15. Μια χαρά είμαστε στην ώρα μας, νομίζω, κύριε Κυριακού μου. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς σήμερα ειδικά. Σήμερα ειδικά. Την Κυριακή έτσι αλλιώς μαζί θα ξυπνήσουμε. Οπότε θα σας ξαναδούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.